Καλησπέρα σε όλους. Αυτό θα πει να σου στρώνω το χάλι όταν βγαίνεις σε ένα stage. Λοιπόν, είμαι εδώ σήμερα για να σας μιλήσω για το πώς η τεχνολογία μπορεί να φωτίσει και να αντιμετωπίσει ελέφαντες, οι οποίοι στερούν σήμερα μέσα στις κοινωνίες των χωρών που ζούμε, από τους ανθρώπους, μια ζωή αξιοπρεπή. Νομίζω, έχω και μια παρουσίαση, αν δεν κάνω λάθος. Παιδιά, να πάω λίγο πιο εδώ, συγγνώμη, δεν ήμουν στην πρόβα. Ωραία. Αυτό θα έπρεπε να έχει βγει ήδη, αλλά δεν πειράζει. Πάμε στο επόμενο. Λοιπόν, αναμφισβήτητα ζούμε σε μια εποχή που το πιο σταθερό πράγμα που συμβαίνει στη ζωή μας είναι η αλλαγή. Τα πάντα γύρω μας αλλάζουν με τόσο γρήγορους ρυθμούς που καμιά φορά είναι πολύ δύσκολο και για εμάς τους ίδιους να αντιληφθούμε αυτές τις αλλαγές. Ακόμα και η Μέγαν Μάρκελ έγινε δούκισσα του Σάσεξ σήμερα, για να σας μεταφέρω και τα νέα. Που ποιος θα της το έλεγε για εμάς που παρακολουθούσαμε το Σουτς πριν από λίγο καιρό, ότι αυτή η ηθοποιός θα γινόταν δούκισσα μια μέρα. Παρ' όλα αυτά, όμως, θα πρέπει να σας πω ότι η εποχή στην οποία ζούμε έχει τα κακά της, αλλά έχει και κάποια καλά στοιχεία, τα οποία αναμφισβήτητα σηματοδοτούν μια νέα εποχή. Μια εποχή που για τον άνθρωπο δεν είναι καθόλου άγνωστη. Έχουν υπάρξει και άλλες τέτοιες εποχές στο παρελθόν. Υπήρξε εποχή της πρώτης βιομηχανικής επανάστασης, με την εποχή του ατμού, που οι άνθρωποι κατεβαίνουν από το άλογα, ανεβαίνουν στις μηχανές. Υπήρχε η εποχή της δεύτερης βιομηχανικής επανάστασης, όπου έρχεται ο ηλεκτρισμός, ενισχύεται η παραγωγικότητα των ανθρώπων. Υπάρχει η τρίτη βιομηχανική επανάσταση, όπου αρχίζει σιγά-σιγά ο κόσμος να ασχολείται με την τεχνολογία. Και ερχόμαστε στο σήμερα, στη λεγόμενη, θα λέγαμε, τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Στην επανάσταση που μιλάμε για μηχανές αυτοκίνητα με αυτόματους πιλότους, μιλάμε για 3D printing, μιλάμε για εξέλιξη στον χώρο της βιολογίας, μιλάμε για νέα επιχειρηματικά μοντέλα. Θα σας θυμίσω ότι το Uber και το Airbnb πριν από μερικά χρόνια σαν επιχειρηματικά μοντέλα ήταν δυσύλληπτα για κάποια κράτη. Και όλα αυτά σε μια εποχή που η τεχνολογία έχει ένα πάρα πολύ μεγάλο ρόλο να παίξει και τον οποίο καλούμαστε να αντιμετωπίσουμε. Θα πρέπει να σας πω ότι διάβαζα μία έρευνα χθες από τη Deloitte που έλεγε ότι οι millennials, και με μεγάλη μου δυστυχία κατάλαβα ότι δεν ανήκω στους millennials, που είναι μετά από το 1983, αισθάνονται πάρα πολύ ενθουσιασμένοι για αυτή τη νέα εποχή. Παρ' όλα αυτά, δεν αισθάνονται καθόλου έτοιμοι ότι έχουν τις δεξιότητες, ούτως ώστε να πιάσουν μία δουλειά ή να κάνουν μία δική τους επιχείρηση. Θα πρέπει όμως να σας πω και το άλλο. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ ωραία. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βγαίνω να τα λέω στις ομιλίες μου. Αλλά ξέρετε, η τεχνολογία δεν έχει κανένα νόημα και δεν έχει κανένα σκοπό να εξελίσσεται όταν δεν αφήνει τους ανθρώπους πίσω. Όταν δεν εξελίσσει μαζί της και τους ανθρώπους. Και αυτή τη στιγμή θα πρέπει να σας πω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι. Ο μισός πλανήτης, καταρχάς, να σας πω ότι δεν έχει πρόσβαση στο διαδίκτυο. Υπάρχουν λοιπόν πάρα πολλά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι στις κοινωνίες. Ελέφαντες τεράστιοι, που για μας ενδεχομένως στο δυτικό πολιτισμό είναι λίγο δύσκολο να το καταλάβουμε. Και η τεχνολογία είναι εκεί για να μπορέσει να τους βοηθήσει. Αυτό πρέπει να έχει σαν αποστολή του. Να σας πω δύο λόγια για μένα. Εργάζομαι στη Microsoft τα τελευταία 8 χρόνια. Τα τελευταία χρόνια, μαζί με μια ομάδα ανθρώπων, ταξιδεύουμε σε διάφορες χώρες στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη και σε κάποιες άλλες χώρες. Και αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να εστιάσουμε σε δύο πράγματα. Πρώτον, να δουλέψουμε με μη κυβερνητικές οργανώσεις και να τους δώσουμε δωρεάν τεχνολογία, ούτως ώστε να μπορούν να εξυπηρετούν τους ανθρώπους καλύτερα και να έχουν μεγαλύτερο κοινωνικό αντίκτυπο. Γιατί ξέρετε, οι περισσότερες μη κυβερνητικές οργανώσεις δεν έχουν ούτε τα χρήματα, ούτε τους ανθρώπους, ούτως ώστε να μπορέσουν να υιοθετήσουν νέες τεχνολογίες. Και το δεύτερο κομμάτι έχει να κάνει με προγράμματα που αναπτύσσουμε σε διάφορες χώρες, ούτως ώστε να μάθουμε στους νέους τις ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται, ούτως ώστε να μπορέσουν είτε να πιάσουν μια δουλειά, είτε να μπορέσουν να φτιάξουν τη δική τους επιχείρηση. Ένα τέτοιο project είμαι πάρα πολύ περήφανος που παρουσιάζω σήμερα μαζί σας, που έχει να κάνει με το Δήμο Αθηναίων. Πριν από περίπου ένα χρόνο, καθίσαμε και σκεφτήκαμε με τον Δήμαρχο τι θα μπορούσαμε να κάνουμε, ώστε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Η νεανική επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι γύρω στο 40-45%, αν θυμάμαι καλά. Τι μπορούμε να κάνουμε λοιπόν για τους ανθρώπους αυτούς, οι οποίοι γυρίζουν στο σπίτι τους και ζουν μέσα σε μια μιζέρια, δεν μπορούν να βρουν δουλειά, δεν μπορούν να βρουν μια ευκαιρία. Φτιάξαμε λοιπόν αυτό το φυτώριο γνώσης, θα έλεγα, το οποίο προάγει τρία πράγματα. Την επιχειρηματικότητα, τις ψηφιακές δεξιότητες και την κοινοτομία. Απευθύνεται κυρίως σε πρόσφυγες, σε μονογονεϊκές οικογένειες και σε παιδιά που είναι άνεργοι και οι οποίοι θέλουν να κάνουν μια αλλαγή στη ζωή τους. Θα πρέπει να σας πω ότι σε αυτό εδώ το πρόγραμμα έχω γνωρίσει πάρα πολλά παιδιά που έχουν να κάνουν με ελέφαντες που δεν πίστευα ότι υπάρχουν τέτοιοι ελέφαντες σε αυτόν τον κόσμο. Έχω γνωρίσει κοπέλες από τη Συρία που βιάστηκαν στο δρόμο τους για την Ελλάδα, μείναν έγκυες και έπρεπε να φέρουν στον κόσμο ένα παιδί για το οποίο οι οικογένειές τους δεν θέλανε να τους δεχτούν πίσω. Και πρέπει να φτιάξουν τη ζωή τους σαν ένα ξένο κράτος, χωρίς να έχουν καν την ασυλία του κράτους. Γνώρισα έναν άλλο πρόσφυγα, ο οποίος
Ήταν σε μια άθλια κατάσταση γιατί μου είπε ότι χτύπαγε τη γυναίκα του και τα παιδιά του γιατί νευρίαζε που αναγκαζόταν να είναι μέσα σε ένα σπίτι και να μην μπορεί να κάνει τίποτα. Να μην είναι παραγωγικός. Όταν στη Συρία έχει τη δική του επιχείρηση. Και ψάχνει ένα φως, ένα μέλλον, κάτι να περιμένει. Φανταστείτε να μείνετε εσείς καθολημένοι κάπου και να μην υπάρχει τίποτα να περιμένετε για αύριο. Γνώρισα παιδιά τα οποία έχουν σπουδάσει σε ελληνικά πανεπιστήμια, έχουν κάνει λαμπρές σπουδές, λαμπρά μυαλά που δεν μπορούν να βρουν τίποτα και γυρίζουν στο σπίτι τους και είναι με τους γονείς που και αυτοί είναι άνεργοι. Και ψάχνουν να βρουν μια χτίδα φωτός, κάτι το οποίο θα τους βοηθήσει να κάνουν το επόμενο βήμα. Και είμαι πάρα πολύ περήφανος που έχουμε αυτό το πρόγραμμα εδώ. Παρόμοια περίπτωση έχω να σας πω και εκτός σύνορα, στη Βουλγαρία. Η κοπέλα την οποία βλέπετε εδώ ονομάζεται Ντανιέλα. Είναι μια κοπέλα η οποία μένει σε ένα πάρα πολύ απομονωμένο χωριό στη μέση της Βουλγαρίας, όπου δεν είχε καμία επαφή με τίποτα, ούτε με τεχνολογία, ούτε. Δηλαδή ήταν πολύ άθλια η κατάσταση. Κάποια στιγμή ήρθε σε επαφή με μια μη κυβερνητική οργάνωση την οποία συνεργαζόμαστε και άρχισε να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα ψηφιακών δεξιοτήτων. Της άρεσε πάρα πολύ αυτό, άρχισε να ασχολείται περισσότερο, μπήκε σε ένα διαγωνισμό μεγάλο, κέρδισε το βραβείο. Το βραβείο αυτό ήταν ένα βραβείο να πάει στην Αμερική να παρακολουθήσει στο Silicon Valley κάποια startups και μετά στο Stanford για να δει κάποιους καθηγητές. Ήταν τόσο μεγάλο το πάθος της, τόσο μεγάλη η επιθυμία της να κάνει μια αλλαγή, να μάθει πράγματα, να εισπράξει γνώση, που οι καθηγητές κινήθηκαν τόσο πολύ που τις δώσανε υποτροφία και σήμερα που μιλάμε είναι στο Stanford και σπουδάζει. Είναι ένα παιδί το οποίο είχε έναν ελέφαντα να ζει καθημερινά. Έναν ελέφαντα που είχε να κάνει με τη φτώχεια, με την εξαθλίωση, με το να μην έχει κανένα ενδιαφέρον στο χωριό το οποίο ζούσε και ήθελε πραγματικά να κάνει κάτι. Και το πιο ωραίο με τους ανθρώπους αυτούς, ξέρετε, που έχουν την εμπειρία αυτή, είναι ότι στο τέλος, αυτό είναι ο κοινός παρανομιστής για όλους αυτούς. Θέλουν να γυρίσουν πίσω στις πατρίδες τους και να προσφέρουν πίσω στην κοινότητα γιατί θεωρούν ότι θέλουν και αυτοί να βοηθήσουν και άλλους ανθρώπους. Μίλησα για πρόσφυγες και θέλω να σας πω ότι ξέρω ότι για πολλούς από εσάς το προσφυγικό θέμα στην Ελλάδα είναι ευρέως διαδεδομένο. Νομίζω όλοι έχουμε δει πάρα πολύ άσχημες καταστάσεις. Θέλω όμως να σας πω σε μια άλλη περίπτωση με πρόσφυγες. Ουγκάντα. 1 εκατομμύριο πρόσφυγες από διάφορες χώρες γύρω-γύρω από την Ουγκάντα, η οποία είναι θύματα γενοκτονίας, είναι θύματα φτώχειας, έχουν εμφύλιο πόλεμο, αναγκάζονται να φύγουν. Πηγαίνουν λοιπόν στην Ουγκάντα, εκεί όμως υπάρχει ένα σοβαρό πρόβλημα. Δεν υπάρχει επαρκής υγειονομική περίθαλψη. Άρα οι άνθρωποι έχουν πάρα πολλές ασθένειες να αντιμετωπίσουν, οι οποίες μεταδίδονται και μέσα στην υπόλοιπη χώρα. Υπάρχει λοιπόν ένας μη κυβερνητικός οργανισμός που δουλεύουμε εκεί, οι οποίοι. Ουσιαστικά πηγαίνουν σε διάφορα κατατόπου σημεία, σε διάφορα χωριουδάκια και προσπαθούν να εμβολιάζουν τους ανθρώπους, να τους κρατάνε σε μια καλή κατάσταση. Το πρόβλημα ήταν ότι επειδή οι εθελοντές συμπληρώνανε τις καταστάσεις των ασθενών σε χαρτιά, τα χαρτιά για να πάνε στα κεντρικά της μη κυβερνητικής οργάνωσης πέρανε 5 με 7 εβδομάδες. Μέσα αυτές τις 5 με 7 εβδομάδες υπήρχε έξαρση αλλονοσίας, με αποτέλεσμα η μη κυβερνητική οργάνωση να μην μπορεί να ανταποκριθεί σε μια τέτοια κρίση. Έτσι λοιπόν, δουλέψαμε μαζί σε μια τεχνολογία που ουσιαστικά για τους περισσότερους από εμάς θα ήταν πολύ απλή, που είναι σε πραγματικό χρόνο ένας άνθρωπος από το σημείο στο οποίο εξετάζει έναν ασθενή να δίνει τα στοιχεία του ασθενούς στα κεντρικά και ούτως ώστε να μαζεύονται όλα τα δεδομένα εκεί. Το πιο ωραίο από όλα ήταν ότι μετά από περίπου 2 μήνες η οργάνωση κατόρθωσε να έχει τη δυνατότητα να προβλέπει την έξαρση της ελονοσίας με αποτέλεσμα να πηγαίνει στις κατατόπους περιοχές και να μπορεί να τους βοηθάει να αντιμετωπίζουν για να μην προσβληθούν από τον ιό. Και θα ήθελα να κλείσω και με ένα άλλο θέμα, το οποίο προσωπικά με αγγίζει πάρα πολύ. Τα τελευταίο καιρό θα έχετε ακούσει ότι οι εταιρείες τεχνολογίας ασχολούνται πάρα πολύ με το κομμάτι του Artificial Intelligence. Συγγνώμη για το ακρονίμιο, το AI είναι Artificial Intelligence, η τεχνητή νοημοσύνη. Πώς μπορεί να βοηθήσει. Και υπάρχει μια μερίδα ανθρώπων, νομίζω ένας από αυτούς τους ανθρώπους ήταν και πριν από λίγο στο Chase, οι οποίοι έχουμε ευθύνη απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους να τους βοηθήσουμε να ενταχθούν στην κοινωνία, να έχουν ίσες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, στην εργασία και σε ό,τι άλλο εκείνοι επιθυμούν. Υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα ακοής, υπάρχουν άνθρωποι που έχουν προβλήματα όρασης. Πριν από 2 εβδομάδες περίπου ήμουν στην Αμερική με μια συνάδελφό μου η οποία είναι κοφή. Και της λέω, η εταιρεία έχει την πολυτέλεια, η εταιρεία να της παράσχει να της έχει έναν άνθρωπο μαζί της, να της συνοδεύει, ούτως ώστε να τη βοηθάει να καταλαβαίνει τις συζητήσεις που γίνονται στα διάφορα meetings. Και της λέω, τι άλλο θέλεις, είσαι πάρα πολύ τυχερή που το έχεις αυτό. Και μου λέει, να σου πω κάτι, δεν μ' αρέσει η ζωή που έχω, γιατί βαρέθηκα να μου λένε ότι κάποια στιγμή θα ακούσω. Το ξέρω ότι δεν θα ακούσω, μου λέει.
Δεν θα ακούσω ποτέ. Δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσω. Το ξέρω αυτό. Θέλω η τεχνολογία να με βοηθήσει να είμαι ανεξάρτητη. Δεν θέλω να εξαρτάμαι από αυτόν τον άνθρωπο. Θέλω να μπορώ να κάνω το πρόγραμμά μου όπως το θέλω εγώ και θέλω την ιδιωτικότητά μου. Δεν θέλω να υπάρχει κάποιος άλλος δίπλα μου να με βοηθάει μονίμως. Και νομίζω ότι αυτό είναι το μεγαλύτερο μήνυμα το οποίο προσπαθούμε να περάσουμε και μέσα από την τεχνολογία να βοηθήσουμε τους ανθρώπους. Έχω ένα βίντεο το οποίο θα ήθελα να σας δείξω, το οποίο προσωπικά με αγγίζει πολύ. We have so many people who are non-verbal but still have so much to say. I want the exact same information that my hearing friends have. There are barriers to communication everywhere, but I think it's time we look at the barriers as opportunities to reach out to everyone. Soundscape fills in a lot of the mental map as you move. Approaching intersection. You can just put it in your pocket and go. With ALS, you become locked in. But we see technology as a way to give back what ALS has taken away. There's no better feeling than to hear a child say something that they've wanted to say and the look on their face after they've been able to say it. When it's reading, I see spaces between the words and it's easy to focus on. Ajay realized that here was something that could change his life. Now that I have my phone, I can see exactly what was said. And that's been a huge help to me. The system is learning as it goes, and the accuracy has improved tremendously. Students can pick any language that they choose to receive the information. It's like we jumped into the future. Because communication is very important for all of us, and we just want to be together and not feel left out. Dès les personnes à côté sont à communiquer, il y a des images. Je parle, je donne une information à Arthur et elle est traduite par l'application El Picto instantanément en pictogramme et après d'une façon orale. Va t'habiller et te brosser les dents. On va pouvoir remettre en place une communication qui est plus spontanée. Je crois que ça vraiment, ça aide à recréer du lien. Both my wife and I are totally blind, and we have a three-year-old son that's in preschool. He can see, but his parents can't. So to be able to know what's going on at school is everything. The Seeing AI app has the ability to allow me access to the visual world. Artificial intelligence is beginning to have an impact on the lives of people with disabilities, but it's only going to grow. There is still so much out there to be done. Λοιπόν, και αυτό είναι ένα θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο θέλουμε πάρα πολύ να. Και θα νομίζω ότι στο μέλλον θα δούμε πάρα πολλά πράγματα πάνω σε αυτό. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι αυτά που σας παρουσίασα τώρα είναι σταγόνα στον ωκεανό. Η δουλειά που κάνω, και νομίζω ότι πολλές φορές κάθομαι και κάνω την αυτοκριτική μου και λέω, βοηθάμε πραγματικά τους ανθρώπους. Δηλαδή, κάνουμε κάτι που πραγματικά βοηθάμε και είναι πραγματικά. Είναι δύσκολο να σκεφτεί κανείς ότι αυτό που κάνουμε είναι πραγματικά μια σταγόνα στον ωκεανό. Δεν είναι ποτέ αρκετό. Ασχολούμαστε με ένα. Σας έχω πει τώρα τρία παραδείγματα, τα οποία είναι ένα πάρα πολύ μικρό κομμάτι των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι. Και υπάρχουν άλλα τόσα εδώ, φτώχεια, πράγματα τα οποία τα Ηνωμένα Έθνη προσπαθούν να λύσουν, τα κράτη μπορούν να λύσουν. Είναι μια δύσκολη. Είναι ελέφαντες στους οποίους οι άνθρωποι καθημερινά τους έχουν μπροστά τους και πραγματικά δεν ξέρω γιατί κάποιες φορές δεν θέλουν να τους δουν. Όταν με κάλεσε η Νεφέλη να έρθω να μιλήσω στο TED, για μένα ήταν πάρα πολύ μεγάλη πρόκληση. Γιατί δεν ήξερα πώς να το προσεγγίσω με τον ελέφαντα και ήρθε στο μυαλό μου αυτή η εικονογραφία, η οποία είναι πραγματική. Είναι μια τοιχογραφία που έχει φτιάξει η Ράνια Καρατζούλη, και ας με συγχωρέσει αν λέω λάθος το όνομά της, που είναι μηχανικός, σε μια μη κυβερνητική οργάνωση κάτω στο μεταξουργείο που λέγεται Higgs. Το Higgs είναι ένας οργανισμός που φιλοξενεί startups μη κυβερνητικών οργανώσεων. Δηλαδή, βοηθάει με κυβερνητικές οργανώσεις να δράσουν. Και όταν μου μίλησε για το θέμα, για τον ελέφαντα, μου ήρθε αυτό στο μυαλό. Ένας ελέφαντας που προσπαθούμε να το σηκώσουμε. Αλλά ξέρετε κάτι, η τεχνολογία είναι ένα από αυτά τα πουλιά. Δεν είναι ποτέ αρκετή. Και η τεχνολογία θεωρώ ότι είναι ένα εργαλείο που είναι άχρηστο όταν από πίσω, ξέρετε, δεν υπάρχει ο άνθρωπος. Και όταν πίσω από τον άνθρωπο, ξέρετε, δεν υπάρχει η ενσυναίσθηση.
Το να καταλαβαίνει κάποιος ότι δίπλα μας υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι αν αυτό το πρόβλημα δεν το λύσουμε θα έρθει αύριο σε εμάς. Θεωρώ λοιπόν ότι είναι και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω σε αυτό το κοινό, γιατί είστε άνθρωποι που κάποια στιγμή θα στελεχώσετε την κοινωνία, αν δεν το έχετε κάνει ήδη. Θα γίνετε άνθρωποι που θα πάρετε σοβαρές αποφάσεις, πολιτικές, επιχειρηματικές. Αυτό το οποίο προσπαθώ εγώ προσωπικά να κάνω και το οποίο θα πρότεινα σε όλους είναι ότι έχουμε σήμερα την ευκαιρία να βοηθήσουμε και έχουμε την υποχρέωση να δράσουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ.